είμαστε βαθύτατοι γνώστες του τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί, τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις πιέσεις που δέχεται και η ίδια η κοινωνία, αλλά εμείς πρέπει να παραμείνουμε στις αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Η χώρα βρίσκεται σε ένα γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό σημείο όπου δίπλα στην παράμετρο, στην περίμετρο της χώρας υπάρχει ένας ακήρυκτος παγκόσμιος πόλεμος όπου δυνάμεις δι' αντιπροσώπων, παγκόσμιες δυνάμεις, δυνάμεις περιφερειακές και δυνάμεις τοπικές εμπλέκονται, συμπλέκονται στη βάση γεωστρατηγικών συμφερόντων, αλλά δεν περιορίζεται το κακό μόνο εκεί. Εμπλέκονται, όπως ξέρετε, θρησκευτικά πάθη που δίνουν στην όλη κρίση ακόμα πιο δύσκολα και πιο έντονα χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα σε αυτή την ιστορία δεν έχει καμιά εμπλοκή. Παρά τα αυτά, εμπλέκεται διότι υφίσταται μαζί με την Ιταλία και εμέσως την Κύπρο και τη Μάλτα υφίστανται το μεγάλο κόστος και την επίδραση, κυρίως η Ελλάδα, αυτής της κρίσης και της ανάγκης μετακίνησης πληθυσμών. Δίπλα λοιπόν στο προσφυγικό που είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και έτσι όφιλε κανείς να το αντιμετωπίσει, έρχεται και το μεταναστευτικό. Όλα αυτά λοιπόν καλούμεθα με ψυχραιμία και νυφαλιότητα να τα αντιμετωπίσουμε. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Ξέρετε, πολλές φορές ένα μόνο περιστατικό είναι ικανό να απαξιώσει μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στον τομέα αυτό. Και το λέω γιατί το έζησα ως Υπουργός Εσωτερικών και την περίοδο εκείνη ήμουνα και Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Λοιπόν, και θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά ως κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ήμασταν εδώ. Και το 2015, το ξέρετε πολύ καλά, ως Υπουργός Υγείας, εδώ ήμουνα όταν είχε εκδηλωθεί μεγάλη κρίση και γινόταν οι προσπάθειες να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι προς την υπηρετική Ελλάδα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι το Υπουργείο, το αρμόδιο, κάνει τα αδύνατα δυνατά, γιατί ξέρω ποιοι άνθρωποι είναι εκεί και πόσο πραγματικά πιστεύουν σε αυτή την προσπάθεια. Και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και ο κύριος Βίτσας και ο κύριος Μπαλάφας και η Γενική Γραμματής. Αλλά το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις με ρυθμούς που ενδεχομένως δεν θα επέτρεπαν να εκδηλωθούν παράπλευρες αντιδράσεις. Η κυβέρνηση, έχοντας υπόψη όλα αυτά τα ζητήματα αλλά και την ανάγκη μιας πραγματικής πολιτικής στα νησιά, έχει εκπονήσει και υλοποιεί άμεσα, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα πολιτικές που αφορούν την νησιωτική Ελλάδα. Και όχι πολιτικές στα λόγια, πολιτικές που ομολογείται από όλους τους θεσμικούς παράγοντες ότι σταθερά και αποφασιστικά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στα οποία έχουμε αρμοδιότητα. Να ξεκινήσω από τον τομέα της ακτοπλοείας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε εύκολα τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα λεφτά των άγωνων γραμμών, και το λέω με κάθε κατηγορηματικό τρόπο,
εξυπηρετούσαν τους εφοπλιστές και τους επιχειρηματίες που ασχολιόντουσαν με την ακτοπλοεία. Σήμερα τα λεφτά αυτά εξυπηρετούν τον κόσμο, την κοινωνία. Γι' αυτό υπήρξαν σημαντικότατες βελτιώσεις. Σημαντικότατες. Όταν πήγα στις Συνούσες, ο Δήμαρχος λοιπόν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που με ανεκήρυξε, τέλος πάντων ήταν τιμητικό για μένα, επίτιμο Δημότη, είπε ότι το εξής χαρακτηριστικό. Απευθυνόμενος λοιπόν σε μένα, λέει: «Κύριε Υπουργέ, όταν ήμουν ένα νέο παιδί, ο πατέρας μου είχε ένα μπακάλικο εδώ στην παραλία και έβλεπα το πλοίο, το φεριμπότ που πέρναγε, το μεγάλο, και του έλεγα: «Πατέρα, δεν θα έρθει αυτό το πλοίο στην Συνούσες?» Και μου έλεγε ο πατέρας μου, λέει: «Αυτό είναι, παιδί μου, όνειρο θερινής νυχτός». Τώρα, λέει, που έγινα δήμαρχος και σε συνεργασία με το Υπουργείο για πρώτη φορά ήρθε το φεριμπότ, το Blue Star, στην Συνούσες, φέρνοντας κατά τον περσινό χρόνο και τον προπέρσινο χρόνο πάνω από 40.000 τουρίστες το χρόνο, πάω στον τάφο του πατέρα μου και του λέω: «Πατέρα, το πλοίο ήρθε». Το λέω αυτό σαν ένα παράδειγμα το τι έγινε. Όχι μόνο στις Συνούσες, στα Ψαρά, εδώ στην περιοχή, έχουμε σημαντικές βελτιώσεις. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή εδώ είχατε και ορισμένες περιπέτειες με ορισμένους τέτοιους επιχειρηματίες, όπου εμείς εντοπίζουμε αυτού του είδους τη συμπεριφορά, έχουμε τολμήσει, και ας είναι πίσω από τις εταιρείες αυτές τις μεγάλα ονόματα, έχουμε θέσει εκτός τέτοια πλοία. Ακριβώς γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει, σε εκείνο που δεσμευόμαστε, είναι η εξυπηρέτηση των ανθρώπων. Τώρα, έπειτα από 40 χρόνια, πολλές κυβερνήσεις, εγώ δεν λέω ότι το λέγανε μόνο, το θέλανε ενδεχομένως. Κάπου όμως δεν μπόρεσαν να το υλοποιήσουν. Και έρχεται αυτή η κυβέρνηση, η οποία το είπε, εννοώ το μεταφορικό ισοδύναμο, και το θέτει σε εφαρμογή. Ξεκινάει αυτή η ιστορία ουσον ούπο. Θα δούμε στην εφαρμογή της τι προβλήματα ενδεχομένως θα προκύψουν, γιατί δεν είναι απλό θέμα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι το διαβάζετε και το παρακολουθήσετε, αλλά ωστόσο το τολμούμε και το επιχειρούμε, γιατί ακριβώς θέλουμε να περιορίσουμε τα φαινόμενα του αποκλεισμού, του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού που νιώθουν τα νησιά μας. Και δεν μένουμε εδώ. Έχουμε επεξεργαστεί ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και ρεαλιστικό παράλληλα σχέδιο και διεκδικούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους οι διακηρύξεις της περί εδαφικής συνοχής να είναι διακηρύξεις να αποκτήσουν περιεχόμενο και ουσία για τα νησιά. Και έχουμε κάνει ήδη αρκετή δουλειά. Ήδη έχουμε πάρει το ok, το ομόφωνο των Υπουργών Μεταφορών στη Βαλέτα και έχει ενταχθεί στις διακηρύξεις της Βαλέτας η ανάγκη μιας τέτοιας πολιτικής. Ήδη έχουμε ενεργοποιήσει τους 23 περιφερειάρχες των αμυγός και νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης, τους 11 υπουργούς στα κράτη των οποίων ανήκουν αυτές οι περιφέρειες. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον Υπουργό Περιφερειών της Γαλλίας για να τον βάλουμε και αυτόν στην διαδικασία. Ενημερώσαμε τους βουλευτές μας και τις 9 του μήνα θα είμαστε στην Άρτα σε μια συνάντηση που οργανώνεται εκεί από τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολούνται με τις μεταφορές και θα θέσουμε και πάλι το ζήτημα αυτό. Γιατί παράλληλα θέλουμε να εξασφαλίσουμε τους όποιους δυνατούς πόρους από ένα κομμάτι συγκεκριμένο όμως προγράμματος, όχι τα γενικά προγράμματα που αφορούν
και την Αττική, αλλά αφορούν υποτίθεται και το Αιγαίο, αλλά ειδικό πρόγραμμα για την νησιωτική πολιτική. Αυτή είναι η βούληση που εκδηλώνουμε και σε αυτόν τον τομέα. Στον τομέα της λιμενικής βιομηχανίας. Η χώρα δεν είχε ποτέ σχέδιο στον τομέα της λιμενικής βιομηχανίας. Αν σας πω ότι δεν βρήκαμε πουθενά καταγραμμένο πόσα είναι τα λιμάνια της χώρας, πόσοι είναι οι όρμοι, πόσα είναι τα γυροβόλια. Διότι όλα αυτά είναι σημεία αξιοποιήσιμα για τη χώρα. Αυτό έγινε σε αυτή την περίοδο. Το κάναμε πράξη. Και τώρα ήδη ξεκινάμε μια άλλη προσπάθεια. Να αποκτήσουν τα λιμάνια master plan. Αν ρωτήσετε και διερευνήσετε και δείτε πόσα master plan είχαν τα 95 λιμάνια που έχουν αυτή τη στιγμή λιμενικά ταμεία, θα καταλάβετε ότι ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού δεν ήταν τα master plan. Και τι σημαίνει master plan? Σημαίνει master plan ότι ένα λιμάνι έχει μια μελέτη, ένα σχέδιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί η ανάπτυξή του. Και όχι αυτό που γινόταν μέχρι σήμερα. Έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, όλα ήταν αυθαίρετα, δεν μπορούσε να υπάρχει τίποτα επί της ουσίας. Και επί αυτού συστήσαμε το Συμβούλιο Μεταφορών, το οποίο θα επιχειρήσει να λύσει προβλήματα και συνδυασμούς αεροπλοείας και ακτοπλοείας. Και μία σειρά άλλων μέτρων, τέλος πάντων, τα οποία έχουν να δώσουν λύση σε μικρά και μεσαία προβλήματα. Έχουμε χρηματοδοτήσει τη βελτίωση λιμανιών. Έχουμε λιμάνια τα οποία πληρώθηκαν και ολοκληρώθηκαν τα τελευταία 8 χρόνια, 7 χρόνια και αυτή τη στιγμή έχουν καθίσει. Τέτοιες δουλειές έχουν κάνει. Δέστε εκεί τι έχει γίνει στο λιμάνι του Αϊστράτη. Ήρθε η Δήμαρχος επανειλημμένα με 19 εκατομμύρια έργο. Που όταν κάνει καιρό, έχει καιρό, δεν μπορούν να μπουν τα πλοία μέσα. Γιατί είχαν το όργανο που ενέκρινε τις μελέτες, η ΕΣΑΛ, που είναι το εξοχήν αρμόδιο όργανο, ήταν χωρίς την εκπροσώπηση πλοιάρχων, δηλαδή της Ένωσης Πλοιάρχων. Και αυτό έγινε τώρα, αυτό το τόσο απλό, αλλά και το τόσο ουσιαστικό, που δίνει τη δυνατότητα στις μελέτες να έχουν μια πραγματική ουσία η έγκρισή τους. Από ανθρώπους που έχουν την ευθύνη να βάζουν και να βγάζουν τα πλοία στα λιμάνια. Θα σταματήσω εδώ για να σας δώσω τη δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις. Είναι και άλλα που μπορεί να πει κανείς από αυτά που έχουμε κάνει όλη αυτή την περίοδο. Θα τεθούμε στην βάσανο των ερωτήσεων και εγώ και ο Υφυπουργός και η Γενική Γραμματής. Υπουργέ, ένα ερώτημα που καίει τους Λέσβιους πολίτες σε συνδυασμό με τους Βόρειο-Ελλαδίτες αφορά στη μη δρομολόγηση πλοίου από Θεσσαλονίκη προς Μυτιλήνη. Είναι ένα αίτημα το οποίο θέτουν μετεπιτάσεως και οι Βόρειο-Ελλαδίτες και οι Λέσβοι. Απαντήσει. Και η βούληση του Υπουργείου όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Απαντήσει ο Υφυπουργός. Και τι σκοπεύετε να κάνετε μετά τη συγχώνευση των δύο εταιριών όσον αφορά στη μονοπωλιακή πολιτική που πιθανόν να ακολουθήσουν. Συμπληρωματικά, αν επιτρέπετε την ερώτηση του συναδελφού, η Λίμνος, ο Αϊστράτης και η Λέσβος αποτελούν ένα νομό. Πώς είναι δυνατόν, πήγα το Σαββάτο, με χίλιες δυσκολίες βρήκα ένα δρομολόγιο να πάω το Σαββάτο και ο μόνος τρόπος για να γυρίσω ήταν την Τρίτη που επέστρεψα αεροπορικός. Δηλαδή δεν υπήρχε πλοίο για να γυρίσω μετά από μία-δύο ημέρες. Δεν επιτρέπεται δηλαδή η Λέσβος να μην έχει σύνδεση με νησί που ανήκει στον ίδιο τον νομό. Δεν υπάρχει δρομολόγιο. Λέγε. Να μιλήσω εγώ. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την εμπορευματική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Μυτιλήνης, ξέρετε ότι υπάρχουν φορτηγά πλοία τα οποία μεταφέρουν προϊόντα. Από εκεί και πέρα όμως η επιβατική κίνηση κατά κύριο λόγο εξυπηρετείται από την Καβάλα, διότι είναι πολύ πιο κοντά σε ναυτικά μίλια και επομένως καμία ναυτιλιακή και ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν επιλέγει να κάνει τόσο μεγάλη διαδρομή μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα εξετάζουμε προτάσεις που μπορεί να υπάρχουν αλλά καταλαβαίνετε ότι το ζητούμενο είναι, αυτό το ερώτημα που βάλατε, είναι να αυξήσουμε τις συνδέσεις
μεταξύ των νησιών, με την Ηπειρωτική Ελλάδα, με το Λαύριο ή τον Πειραιά ή με την Καβάλα αντίστοιχα. Επομένως, αν κάπου πρέπει να επενδύσουμε κάποια χρήματα των άγωνων γραμμών, θα είναι σε αυτό, το οποίο είναι και πιο ουσιαστικό για την σύνδεση των νησιών με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ερώτηση για την συγχώνευση των δύο εταιριών, ξέρετε ότι πρόσφατα η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε αυτή τη συγχώνευση. Έχουν τεθεί αρκετές προϋποθέσεις ούτως ώστε να μην υπάρξουν, να μην εφαρμοστούν μονοπωλιακές πολιτικές στην ακτοπλοεία και πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα έχουμε και καλά νέα από την συγχώνευση αυτή με την αύξηση πιθανών και την αλλαγή κάποιων δρομολογίων προς την καλύτερη εξυπηρέτηση που έχει να κάνει με τη Λίμνο. Φαντάζομαι, γνωρίζετε ότι πολλοί φοιτητές και όχι μόνο πηγαίνουν μέσω Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, είναι την πυρότερα. Εντάξει, νομίζω ότι μπορείς να πας και μέσω της Καβάλας. Πάντως, μπορείς να πας και μέσω πάντως, της Καβάλας. Επειδή ήμουνα στη Λίμνο πριν από λίγο καιρό και εκεί μου λέγανε πραγματικά και όλοι ξέρουμε τι γινόταν στη γραμμή Λίμνου Καβάλας. Τώρα λοιπόν η γραμμή αυτή είναι σταθερή και έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά θέτεται κάποιο θέμα, το ακούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα δούμε και τους παραγωγικούς φορείς και αυτό που είπατε για το θέμα της γραμμής Λίμνος Μυτιλήνη και αυτό θα το δούμε. Διότι ετοιμάζουμε τώρα νέο θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε για την ακτοπλοεία είναι θεσμικό πλαίσιο πολλών χρόνων. Θα το επαναπροσδιορίσουμε και πιστεύουμε μέσα από αυτό, ανοίγοντας κάποια πράγματα, να πετύχουμε ακόμα περισσότερα αποτελέσματα στις γραμμές αυτές. Από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με το μεταφορικό ισοδύναμο. Με συγχωρείτε, αλλά οι νησιώτες δεν έχουν κάνει κατανοητό καν το σε τι συνίσταται αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, από την εφαρμογή του, ο νησιώτης τι θα απολαύσει συγκεκριμένα, ποιο θα είναι δηλαδή αυτό το οποίο θα ισχύει στο ταμείο της ναυτιλιακής εταιρείας, τη φορολογική του δήλωση, δεν ξέρω πού, αλλά αν δεν ξέρουμε εμείς, κατά τεκμήριο είμαστε διαμορφωτές κοινής γνώμης, φανταστείτε τι ξέρουν οι νησιώτες σε σχέση με αυτό το θέμα. Ναι. Και ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπατε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ο κύριος Γιαννέλης που κάθεται δεξιά σας μπορεί να σας βεβαιώσει ότι ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού ένα από τα ρουσφέτια που ζητούσαν από τους πολιτικούς παράγοντες η Θεσσαλονικής ήταν ένα εισιτήριο στη γραμμή Θεσσαλονίκης Μυτιλήνης. Στα πλαίσια της πολιτικής διάλυσης του Αιγαίου και όχι μόνο της ακτοπλοείας που σηματοδοτήθηκε από την παρουσία του αξέχαστου κυρίου Παυλίδη στο Αιγαίο, διαλύθηκε και η συγκεκριμένη γραμμή. Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν σήμερα 10 χρόνια μετά 15 όσα είναι ότι δεν υπάρχει μεταφορικό έργο. Δεν έχουμε δει αν υπάρχει μεταφορικό έργο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο, είναι μια ιστορία που κρατάει από τη δεκαετία του 70. Δεν ξέρω πόσο πραγματικά έχει επικοινωνηθεί. Άλλωστε τώρα ανοίγει αυτή η συζήτηση επί της ουσίας, με την έννοια ότι προωθείται πλέον, συγκεκριμενοποιείται. Μεθαύριο θα μπει στην Επιτροπή στη Βουλή και βεβαίως πρέπει συνεχώς να γίνεται συζήτηση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και στα πολιτικά κόμματα στις παρατηρήσεις που θα κάνουν για να δούμε το περιεχόμενο πώς μπορεί να είναι ακόμα καλύτερο και πιο αποτελεσματικό. Ο Υφυπουργός εδώ έχει ασχοληθεί με το θέμα αρκετά, μπορεί να σας πει μερικά πράγματα και μόνο. Λέγε Νεκτάρη. Λοιπόν, να πω πρώτα για το κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, οι γραμμές και είναι ελεύθερες. Αν υπάρχει πραγματικά τόσο μεγάλος μεταφορικός φόρτος, κάποια ακτοπλοϊκή εταιρεία που θα δει το κέρδος θα έρθει να βάλει. Άρα, και δεν του απαγορεύει κανένα. Δεν του απαγορεύουμε αυτό να το λύσουμε. Άρα, καταλαβαίνετε λοιπόν, αν υπάρχει τόσο μεγάλος μεταφορικός φόρτος όπως λέτε εσείς και χρειαζόταν ρουσφέτη, προφανώς κάποια ακτοπλοϊκή εταιρεία θα ερχόταν να πάρει αυτό το κέρδος από αυτή τη γραμμή.
για να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Περάσανε οι εποχές της άδειας σκοπιμότητας που υπήρχαν παλιά, που δεν επέτρεπε να υπάρχει αυτή η γραμμή. Τώρα για το μεταφορικό ισοδύναμο. Έχει επικοινωνηθεί αρκετά και νομίζω και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο έχω δώσει και συνέντευξη σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Να το πούμε απλά. Τι είναι το μεταφορικό ισοδύναμο, πόσο είναι το κόστος για έναν κάτοικο της υπηρετικής Ελλάδας να μεταφερθεί σε μια συγκεκριμένη απόσταση. Το ίδιο πρέπει να είναι και το κόστος για έναν νησιώτη να μεταφερθεί στην ίδια απόσταση. Πώς θα δει το όφελος ο νησιώτης, με το που θα εκδίδεται το εισιτήριο, θα γίνεται καθάριση, θα υπολογίζεται η διαφορά και θα μπαίνει στο λογαριασμό της τράπεζας που θα μας έχει δηλώσει. Άρα εκεί θα μπαίνει. Για τις επιχειρήσεις. Ακριβώς το ίδιο. Θα μας δηλώνει με τη φορτωτική πόσο πλήρωσε για να φέρει μία παλέτα προϊόντα, πόσο είναι το αντίστοιχο κόστος για τη μεταφορά χερσαία, θα παίρνει τη διαφορά του κόστους στο λογαριασμό του, αλλά στο τρίμηνο. Για τις επιχειρήσεις θα είναι ανατρίμηνο η εκαθάριση. Άρα λοιπόν καμία ακτοπλοϊκή δεν θα πάρει χρήματα από αυτή την ιστορία. Χρήματα δεν θα πάνε στην εφορία για να ισοσταθμιστούν, αλλά θα είναι στο λογαριασμό του επιχειρηματία και του νησιώτη. Κατάσχετα. Ακατάσχετα και αφορολόγητα. Αυτό. Νομίζω είναι απλό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές τι θα επιχειρηθεί να γίνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πάνω στο μεταφορικό ισοδύναμο. Αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορέσει να προσέξει. Το μεταφορικό ισοδύναμο χρηματοδοτείται από και μόνο από εθνικούς πόρους, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την πιλωτική του εφαρμογή με 50 εκατομμύρια φέτος και τουλάχιστον με 150 εκατομμύρια για το 2019. Το ζητούμενο λοιπόν είναι οι εθνικοί πόροι για πρώτη φορά και μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης έρχονται να καλύψουν ένα αίτημα και μία ανάγκη δεκάδων ετών των νησιωτών. Άρα νομίζω ότι δεν στηριζόμαστε σε άλλους, στηριζόμαστε στη δική μας χρηματοδότηση, στους δικούς μας πόρους. Και από το βγαίνει πολιτικό να πει σε εσάς, πώς σχολιάζετε την πρόταση, την επιστολή της κυρίας Γελιματά στον πρόεδρο της Βουλής για την προκλήση της εκλογής? Κοιτάξτε, άκουσα προχθές τον κύριο Μητσοτάκη να προκαλεί τον κύριο Τσίπρα ότι αμέσως μετά την λήξη του χρόνου που θα οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίων, μια επώδυνη και επίπονη προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα 3 χρόνια, ένα πρόγραμμα που έθεσε στην κρίση δύσκολο του ελληνικού λαού και με συνέπεια των λόγων προσπάθησε να υλοποιήσει, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία στη χώρα. Ένα πρόγραμμα που εξασφάλισε στη χώρα τη δυνατότητα σιγά σιγά και σταθερά να βγει από αυτή την κρίση. Η κυβέρνηση αυτή με την πολιτική σταθερότητα εξασφάλισε οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για αυτό που γίνεται, αυτός ο οργασμός ο τουριστικός που γίνεται τώρα στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είναι άλλη η ψυχολογία που είχε ο ελληνικός λαός πριν το 2015 και άλλη ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση, αρχίζει να ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση του πολίτη από αυτή την προσπάθεια. Έρχεται λοιπόν τώρα ο μεν κύριος Μητσοτάκης και λέει μετά το μνημόνιο, μετά την έξοδο, να πάμε σε εκλογές, αν τολμάει ο κύριος Τσίπρας.